Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής. Είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού. Και το θέμα μας σήμερα είναι η ιδανική διατροφή για την αντιμετώπιση της μη αλκοολικής λιπόδους νόσου του ύπατος. Πιθανόν να έχετε ακούσει κι εσείς να σας λένε μετά από υπέρηχο ότι έχετε λίπος στο σηκώτη ή κάτι αντίστοιχο. Σε όλους τους ανθρώπους το σηκώτη έχει λίπος, απλά οι ποσότητες που έχει είναι μικρές και δεν φαίνονται στον υπέρηχο ανοκυλίας. Πολύ συχνά όμως το λίπος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά σε ποσότητα, οπότε και γίνεται ορατό στην εξέταση. Αυτή η κατάσταση περιγράφεται ως λίπος στο σηκώτη ή λιπόδης διήθηση του ύπατος. Οι πιο συχνοί παράγοντες που συνεισφέρουν σε αυτή την κατάσταση είναι η υπερκατανάλωση αλκοόλ ή η υπερκατανάλωση τροφής ή κατανάλωση λάθος τροφής, που είναι διαφορετικά πράγματα αλλά έχουν τις ίδιες συνέπειες. Φυσικά μπορεί να συμβαίνει και συνδυασμός αυτών. Όταν το πρόβλημα εστιάζεται στην υπερκατανάλωση αλκοόλ, ονομάζεται αλκοολική υπατοπάθεια. Ενώ όταν δεν σχετίζεται κυρίως με αλκοόλ, ονομάζεται μη αλκοολική λιπόδης νόσος του ύπατος. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτή την εξαιρετικά συχνή πάθηση και θα παρουσιάσουμε μερικές τροφές που βοηθούν στην αντιμετώπιση της, όπως και μερικές τροφές που την επιβεβαιώνουν ιδιαίτερα. Όταν σπούδαζα ιατρική, πριν 2,5 δεκαετίες περίπου, έμαθα τη μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος, αλλά τότε κατάλαβα ότι ο ιατρικός κόσμος την ονόμαζε νόσο σχετικά απρόθυμα. Μάλιστα, μέσα στα νοσοκομεία, συχνά άκουγα συναδέλφους, γιατρούς, να μιλούν με απαξίωση, λες και ήταν μια παραλλαγή μιας φυσιολογικής κατάστασης ή κάτι ασήμαντο ή καλόηθες. Επίσης, μερικοί συνάδελφοι μου είχαν πει, σε αντίθεση με αυτό που διάβαζα στα ιατρικά συγγράμματα, ότι δεν εξελίσσεται σε σοβαρή πάθηση του ύπατος, όπως η κύρωση, και ότι γενικά είναι τόσο συχνή που είναι φυσιολογική. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί από αυτούς τους συναδελφούς που τα έλεγαν αυτά, μου έλεγαν επίσης ότι και οι ίδιοι το έχουν και δεν ανησυχούν. Δυστυχώς η αλήθεια είναι διαφορετική. Σίγουρα η νόσος είναι πολύ συχνή. Στις κοινωνίες δυτικού τύπου υπολογίζεται ότι 1 στους 3 ενήλικες πάσχει από την νόσο, ενώ το μόνο δεδομένο που βρήκα από την Ελλάδα αναφέρει ότι λιγότερο από το 30% των ανθρώπων που καταλήγουν από οποιονδήποτε λόγο έχει φυσιολογικό ύπαρ. Δηλαδή πάνω από 70% των συνανθρώπων μας έχει κάποιο βαθμό λιπόδους διήθησης στο σηκώτη στην αυτοψία όταν πεθαίνει. Είναι όμως καλόηθες κατάσταση? Συνήθως ναι, αλλά όχι πάντα. Μόλις ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων με μία αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος εμφανίζει σε βάθος χρόνου σημαντικά προβλήματα στο ύπαρ, αλλά όταν από αυτή τη νόσο πάσχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ενηλίκων, τελικά τα άτομα που εμφανίζουν σοβαρές συνέπειες είναι αρκετά. Στις μελέτες έχει φανεί ότι το πολύ 1 στους 25 θα υποστεί συναμπαντικές συνέπειες από αυτή τη νόσο, όπως κύρωση ή νεοπλασία. Οι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να εξελιχθεί η νόσος και να γίνει σοβαρή είναι οι συνήθεις ύποπτοι, διαβήτης, παχυσαρκία και υπέρταση. Δυστυχώς όμως, αν και τελικά σπάνια εξελίσσεται η πάθηση, το πρόβλημα είναι ότι τελικά τα άτομα που θα χρειαστούν μεταμόσχευση ύπατος είναι τόσα πολλά που υπολογίζεται ότι σύντομα θα είναι ο πιο συχνός λόγος για μεταμόσχευση του ύπατος, αν δεν είναι ήδη. Σκεφτείτε το! Ο νούμερο ένα λόγος μεταμόσχευσης ύπατος είναι η υπερκατανάλωση αλκοόλ και φαγητού. Θλιβερό. Το καλό στην ιστορία είναι ότι η μη αλκοολική λιπόδης νόσος του ύπατος είναι πλήρως αναστρέψιμη. Ναι, καλά ακούσατε. Όσοι από εσάς πάσχετε, μπορείτε να την θεραπεύσετε εντελώς. Να την διώξετε σαν να μην την είχατε ποτέ. Και ο τρόπος είναι ο γνωστός. Σωστή διατροφή, απώλεια βάρους, διακοπή υπατοτοξικών ουσιών όπως το αλκοόλ και κάποιων τροφών και άσκηση. Από αυτά, σήμερα θα εστιάζουμε στη σωστή διατροφή. Θα παρουσιάσω τις τροφές που ωφελούν, αλλά και τις τροφές που βλάπτουν. Ξεκινάω με 12 τροφές που πρέπει να εισάγετε ή να αυξήσετε σημαντικά στη διατροφή σας, δηλαδή τροφές που βοηθούν στην αντιμετώπιση μαζί με απώλεια βάρους φυσικά. 1. Καφές. Είμαι από τους άτυχους που δεν ανέχονται την καφεΐνη
και γι' αυτό έχω κόψει τον καφέ. Όμως, αν εσείς την ανέχεστε, τότε να ξέρετε ότι ο καφές προστατεύει το ύπαρ. 2. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Φαντάζομαι ότι δεν θα σας κάνει εντύπωση που το ακούτε, αλλά τα φρέσκα λαχανικά ωφελούν και το ύπαρ. Αν και τα φυλλώδη, όπως το σπανάκι και τα χόρτα, είναι τα πιο ωφέλιμα, ακόμα και τα μη φυλλώδη, όπως το μπρόκολο, το κουνουπίδι κτλ, βοηθούν πολύ. 3. Τόφου. Το τόφου είναι ένα φυσικό προϊόν από σόγια που μπορεί να προσθεθεί ως συστατικό στο φαγητό σας. Σε μελέτες σε ζώα έχει φανεί ότι η πρωτεΐνη σόγιας εμποδίζει τη συσσόρευση λίπους στο ύπαρ. 4. Ψάρια. Άλλη μια τροφή που μας προσφέρεται απλόχερα στη χώρα μας και είναι εξαιρετικά ωφέλιμη, γιατί τα ωμέγα 3 προστατεύουν από τις φλεγμονές. Οι καλύτερες πηγές είναι τα γνωστά: σαρδέλες, σκουμπρί, γαύρος, ρέγγα και πέστροφα. 5. Μη επεξεργασμένα ή λίγο επεξεργασμένα δημητριακά. Τα δημητριακά αποτελούνται από κάτι πολύ καλό και κάτι αρκετά κακό. Το καλό είναι οι φυτικές ίνες και οι βιταμίνες που περιέχουν, ενώ το κακό είναι το άμυλο. Εάν τα τρώμε ολόκληρα ή πολύ λίγο επεξεργασμένα σε κανονικές ποσότητες, τότε το καλό νικάει το κακό και η τροφή είναι πολύτιμη και χρήσιμη. Αν διαχωρίζουμε το καλό και τρώμε το κακό, τότε η βλάβη στην υγεία μας είναι μεγάλη. Αξίζει να δείτε το βίντεο που εξηγεί πώς μπορείτε να βρείτε στο σούπερ μάρκετ τα προϊόντα από δημητριακά ολικής που είναι πραγματικά ολικής. 6. Καρύδια. Τα καρύδια είναι πλούσια σε ωμέγα 3 και έχει φανεί σε μελέτες ότι βοηθάνε τα άτομα που πάσχουν από παθήσεις του ύπατος. 7. Αβοκάντο. Τα αβοκάντο περιέχουν ουσίες που φαίνεται σε μελέτες να επιβραδύνουν την βλάβη στο ύπαρ. Επίσης, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες που βοηθούν στην απώλεια βάρους. 8. Λιναρόσπορος. Δεν έχω βρει ακόμα κάτι καλό που να μην το κάνει ο λιναρόσπορος. Ο λιναρόσπορος είναι πολύ πλούσιος σε ωμέγα 3 και λιγνίνες, που είναι φυτικές ίνες που έχουν αποδειχθεί τεράστια σημασία για την υγεία μας. Δεν θα σας κάνει λοιπόν εντύπωση που ο λιναρόσπορος βοηθάει και στην αντιμετώπιση των παθήσεων του ύπατος. Συγκεκριμένα, μειώνει την υπατική βλάβη σε άτομα με μία αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος, όπως αυτή αξιολογείται από τα υπατικά ένζυμα. 9. Ηλιόσποροι. Φαίνεται ότι και οι ηλιόσποροι τα καταφέρνουν εξίσου καλά με το λιναρόσπορο στη μείωση των υπατικών ενζύμων. Περιέχουν και αρκετή βιταμίνη ε που είναι χρήσιμη και αρκετά αντιοξυδοτικά. 10. Ελαιόλαδο. Προφανώς και το ελαιόλαδο βοηθάει, αλλά χωρίς ακρότητες. Η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας πιθανόν να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. 11. Σκόρδο. Άλλο ένα θαυματουργό στην κουζίνα μας, το σκόρδο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του βάρους σε άτομα που πάσχουν από μία αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος. 12. Πράσινο τσάι. Πρώιμα δεδομένα δείχνουν ότι το πράσινο τσάι μπορεί να μειώσει την αποθήκευση λίπους στο ύπαρ και να βελτιώσει τη λειτουργία του. Αυξάνει και την AMPK, για την οποία ετοιμάζω μια μικρή σειρά επεισοδίων για να καταλάβετε τη σημασία της. Ωραία! Αυτά τα τρώμε και θα τα αυξήσουμε. Είναι κάτι που πρέπει να μειώσουμε ή να αποφύγουμε τελείως? Φυσικά. Αλκοόλ. Το πιο κλασικό υπατοτοξικό. Όσο πιο λίγο, τόσο πιο καλά. Ζάχαρη, φρουκτόζη και γλυκαντικά χωρίς θερμίδες. Οι τροφές με γλυκιά γεύση, με ή χωρίς θερμίδες, αυξάνουν την αποθήκευση λίπους στο σώμα και ειδικά στο ύπαρ. Τηγανιτά φαγητά. Τα τηγανιτά μπορεί να σας ξεγελάσουν και να καταναλώσετε τεράστιες ποσότητες θερμίδων χωρίς να το καταλάβετε. Επίσης, περιέχουν μερικές πολύ τοξικές ουσίες, όπως το ακριλαμίδιο. Αλάτι. Δεν θα πω τίποτα, τα ξέρετε. Αρτοποιήματα ευρείας κατανάλωσης, λευκό ρύζι και ζυμαρικά. Όπως είπα και νωρίτερα, αν εφαιρέσεις από τα δημητριακά των φυλλών τους, από φύλλη γίνονται εχθροί. Κρέας. Φαίνεται ότι η κατανάλωση κρέατος συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μια αλκοολικής λιπόδης νόσου του ύπατος.
καλό είναι να προτιμάτε τα μικρά ελληνικά ψάρια. Αυτές λοιπόν είναι οι τροφές που προστατεύουν και προκαλούν μία αλκοολική νόσο του ύπατος. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να εγγραφείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ!